Είχαμε και εγώ ερωτήματα και μου τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα την ώρα του διαλύματος κατεξοχήν από επιστήμονες για το πρόγραμμα το οποίο Ναι, αφορά για τα 600 ευρώ, ναι. 180.390. Με ρώτησαν αν ισχύει η δέσμευση της εξαγγελίας που κάναμε ότι αμέσως μετά από αυτό το πρόγραμμα θα υπάρξει νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για 800 ευρώ. Και απαντώ ναι, ισχύει αυτό. Μετά το πρόγραμμα για τους επιστήμονες των 600 ευρώ από με χρηματοδοτικούς πόρους από ευρωπαϊκούς, ισχύει το άλλο πρόγραμμα το οποίο είπαμε θα τους ενισχύσουμε με 800 ευρώ από το Μάιο και μετά. Τώρα απαντώ ευθέως στο κρίσιμο ερώτημα το οποίο θέτετε. Ναι, ανησυχούμε. Γιατί κυρία Αναστασοπούλου, δεν υπάρχει μαγικό κουμπί που να ρυθμίσει την οικονομία. Ανάλογα με την έκταση και την ένταση της κρίσης, κανείς δεν ξέρει την επόμενη μέρα πώς θα είναι τα πράγματα. Γι' αυτό όμως είμαστε εδώ, για να παίρνουμε αποφάσεις, να παρεμβαίνουμε, έτσι ώστε να οξυγονώνουμε τις επιχειρήσεις και να μην μπουν στην ανάγκη να βάλουν λουκέτο. Όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε για τις επιχειρήσεις και η αναστολή συμβάσεων εργασίας που παίρνει η πολιτεία πάνω της το μη μισθολογικό και μισθολογικό κόστος των εργαζομένων είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είναι ο λόγος που πήραμε την απόφαση να κάνουμε αναστολή υποβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Και κάνουμε έκκληση στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας να μην λειτουργήσει σε πανικό, πράγμα που απέδειξε με τη χθινεσινή καταβολή που είχε σε φόρους και ασφαλιστικές φορές ότι το έκανε. Δεν λειτουργήσε πανικό και συμπεριφέρθηκε με πολύ πατριωτικό τρόπο και αυτό το αποδεικνύουν τα χθεσινά στοιχεία που έχουμε. Κύριε Βρούτσι, να κρατηθούν. Σας ο Απρίλιος ανησυχεί. Δεν θα είναι εύκολος μήνας. Επανέρχομαι λίγο σε αυτό ότι κάποιοι με αφορμή τις αναστολές των συμβάσεων θα βρουν τρόπο μετά την κρίση να κόψουν θέσεις εργασίας. Μπορείτε να διασφαλίσετε πως δεν θα γίνει αυτό? Κύριε Αναστασοπούλου, όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε έχουν κοινό παρανομαστεί μία πρόταση. Όλα τα μέτρα για τις επιχειρήσεις, είτε που έχουμε αναστείλει τη λειτουργία τους, είτε που βρίσκονται σε καθεστώς που έχει πληγεί ο τζίρος τους και η επιχειρηματική δραστηριότητα, όλα τα μέτρα που θα πάρουν οι επιχειρηματίες στα ευνοϊκά, κοινό παρανομαστή, έχουν ένα. Διατήρηση θέσεων εργασίας. Σαφέστατα, αυτό δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας, αν βρεθεί σε απόγνωση, βάζει λουκέτο και φεύγει, διότι ούτε αυτό μπορεί να τον κρατήσει. Όμως προλαμβάνουμε την κατάσταση, εκτιμούμε ότι η κρίση θα τελειώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και είμαστε έτοιμοι με καύσιμα την επόμενη μέρα να κάνουμε και δεύτερες και τρίτες κινήσεις, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. Αυτό είναι που κάνουμε ως πολιτεία και ως κυβέρνηση και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει όλοι. Βεβαίως υπάρχει ανησυχία για την απώλεια θέσεων εργασίας. Είναι ανοιχτό το ζήτημα. Βλέπετε τι γίνεται στην Αμερική. Στην Ισπανία, που η ομόλογός μου υπουργός εργασίας είναι τον Ποντέμος, άκουσα για 1 εκατομμύριο θέσεις απώλειας εργασιών. Στην Αμερική βλέπετε τι γίνεται, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς είναι συνολικό, κρατάμε... δεν είναι ελληνικό. Αυτό είναι το μόνο ακριβώς σίγουρο, κύριε Υπουργέ. Αλλά εδώ πρέπει να απαντήσουμε τώρα στα ερωτήματα και στις ανησυχίες του κόσμου. Βλέπω εδώ για παράδειγμα και μου έχουν έρθει και άλλα τέτοια μηνύματα. Άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής εργασίας με κρατική εντολή, όπως υπάρχουν πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή γύρω μας. Μπορώ, λέει, να συνεχίσω να εργάζομαι τα βράδια σαν διανομέας με τίτλο κτήση, για παράδειγμα, ή θα χάσω τα 800 ευρώ? Κοιτάξτε, για να πω την αλήθεια, ο τίτλος κτήσης, η αναστολή σύμβασης εργασίας υποδηλώνει ότι κάθομαι σπίτι μου. Μάλιστα. Παίρνω τα 800 ευρώ και κάθομαι σπίτι μου. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία τέτοιων ενεργειών, διότι δεν μπορούμε να το, δεν θέλω να το πούμε δημόσια. Μακροχρόνια γιατί ανεργή. Ένα ζήτημα, η μακροχρόνια άνεργη, κυρία Αναστασοπούλου, υπάρχει πρόβλεψη ήδη εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας. Mm-hmm. Μακροχρόνια άνεργη και άνεργη, η οποία έλξε το τακτικό επίδομα της ανεργίας μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020, ήδη με νομοθετική μας παρέμβαση το επεκτείναμε κατά 2 μήνες. Το δώρο Πάσχα, κύριε Υπουργέ, να το πούμε και να το διευκρινίσουμε για μία ακόμη φορά, θα καταβληθεί κανονικά σε όλους τους εργαζόμενους? Το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί κανονικότατα σε όλους τους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί, δηλαδή που οι ΚΑΔ δεν έχουν μπει στη διαδικασία καταγραφής ως πληγόμενες mm-hmm. επιχειρήσεις, σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις, για να δώσουμε και αναπνοές οξυγόνου στις επιχειρήσεις, μεταφέρουμε την καταβολή τους μέχρι 36 του 2020 και εδώ ήταν η παρέμβαση του Πρωθυπουργού που διαμέσου του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών εξαγγείλαμε με τον συναρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, ότι το συμπληρωματικό τμήμα του δώρου του Πάσχα
που θα απολεστεί από τους εργαζόμενους λόγω μη δεδουλευμένων για το τμήμα του Μαρτίου που δεν δούλεψαν και για τον Απρίλιο θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι μας το θέτουν αρκετοί φίλοι. Είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, στη σκέψη σας, αυτό το επίδομα, αυτά τα 800 ευρώ να δοθούν σε αστυνομικούς, σώματα ασφαλείας κλπ. Που δίνουν και εκείνοι, όπως λένε και το βλέπουμε όλοι, τη δική τους μάχη στους δρόμους αυτή την περίοδο, κύριε Υπουργέ? Κύριε Αναστασοπούλου, όλο αυτός ο πληθυσμός που μου αναφέρατε των εργαζομένων, που πράγματι δίνουν και πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια για αυτό που κάνουν, εργάζονται. Δεν έχουν μπει σε σύμβαση, αναστολή σύμβαση εργασίας. Δεν έχουν χάσει τη δουλειά τους. Παίρνουν κανονικά το μισθό τους. Άρα, όποιος παίρνει κανονικά το μισθό του. Όπως δόθηκε για τους νοσηλευτές και για τους ανθρώπους πολιτικής προστασίας. Αυτό μιλάτε, λένε τώρα. Μιλάτε για το δώρο για του Πάσχα. Για το δώρο του Πάσχα, ακριβώς. Όχι, ναι, όχι, δεν είναι 800 ευρώ. Για είναι το δώρο του Πάσχα. Σωστό, για το δώρο του Πάσχα. Όχι, κυρία Αναστασοπούλου, έχουμε εξαγγείλει κάποια πράγματα και μένουμε εδώ μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κύριε Βρούτση, λοιπόν, για έλατε τώρα, γιατί σας το είπαμε από πριν, ότι θα παρακολουθήσουμε από κοντά αυτή τη στιγμή ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο Αντώνης Κρητικός βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται εκεί, Αντώνη? Δύο οι ελεγκτές, Μαρία, οι οποίοι εδώ και μία περίπου ώρα έχουν ξεκινήσει και ελέγχουν όχι μόνο το σούπερ μάρκετ στο οποίο βρισκόμαστε.